Η κυρία Υπουργός, η κυρία Κονιόρδου. Παρακαλώ, η κυρία Υπουργός έχει το λόγο. Κύριε Τζαβάρα. Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο. Θα ήθελα να τονίσω ότι μετά από μία σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησης για να ανοίξει επιτέλους το θέμα αυτό που ταλανίζει επί δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι και που όλοι το ξέρουν, αλλά κανείς δεν τολμούσε να το αντιμετωπίσει. Με μία σειρά παρεμβάσεων έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει έρθει στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει δοθεί στις οικονομικές υπηρεσίες και με την έγκρισή του έχει παίρνει το δρόμο του προς τη Βουλή. Αυτό είναι η κύρια δουλειά, η πιο σημαντική δουλειά, την οποία έχουμε επεξεργαστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα. Η προσωρινή τροπολογία ήρθε για να καλύψει την εναγώνια φωνή των δημιουργών, οι οποίοι είδαν να χάνονται τα έσοδά τους μέσα από την πλήρη απορρίθμιση της αγοράς, την άρνηση των χρηστών να καταβάλουν τα δικαιώματά τους και την πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην ανώνυμη εταιρεία μετά από το πόρισμα που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μια προσωρινή διάταξη και δεν υποκαθιστά τον κύριο νόμο, στον οποίο ο Επίτροπος, η επιλογή του Επιτρόπου θα γίνεται από το δικαστήριο βάσει μιας λίστας ανθρώπων κύρους, εγνωσμένου, που καλύπτουν τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Επίτροπος. Επομένως, η διάρκεια αυτής της προσωρινής διάταξης γίνεται μέχρι ότου περάσει ο νόμος, ενισχυθεί το σώμα των δημιουργών, το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες και έτσι θα καθορίσει πλέον αυτό την πορεία της ανώνυμης εταιρείας και των δικών τους δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την τροπολογία αυτή, έτσι όπως έχει κατατεθεί, και την εγκρίνω. Ευχαριστούμε την κύριε Υπουργό. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών, έχει το λόγο. Ποιος? Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Περιττό να πω ότι η τροπολογία είναι αποδεκτή για να ενσωματωθεί στο προσψήφιση νομοσχέδιο.